άνοιξε ο αρχαιολογικός χώρος Κνώσου, ο οποίος ήταν κλειστός από τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτοι επισκέπτες ήταν οικογένειες από την Κρήτη. Εργαζόμενοι στον αρχαιολογικό χώρο υποβλήθηκαν σε τεστ κορονοϊού μετά τα δύο κρούσματα σε εργαζόμενες, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά, γεγονός που άναψε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης. Μετά από 4-4,5 μήνες, ανοίξαμε σήμερα, ευτυχώς υγιείς, διότι όπως ξέρετε είχαμε τα δύο κρούσματα με το πεντάμινο, οι δύο κοπέλες, οι οποίες είναι τελείως καλά. Είχαμε και την ευκαιρία αυτή που ήταν κλειστά ο χώρος και έγιναν έργα που δεν είχαν γίνει χρόνια. Δηλαδή. Όπως για παράδειγμα η είσοδος εδώ στον έλεγχο, αν μπορεί να δείξει η κάμερα, το έργο αυτό έχει να γίνει 30 χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει, με τη Βουκαμβίλη, αν θυμάστε, που είχαν σαπίσει τα ξύλα, είχαν κάτσει, δεν μπορούσε να περάσει ο τουρίστας. Τώρα ανανεώσαμε όλα τα ξύλα. Πέρυσι, 159.000 περίπου τουρίστες επισκέφθηκαν το παλάτι του Μίνωα, με τον αρχιφύλακα της Κνώσου να εκφράσει την αισιοδοξία του για τη φετινή τουριστική σεζόν και κατ' επέκταση την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου. Πιστεύω τον άλλο μήνα, καλώς εγώ των πραγμάτων και από αυτά που ακούμε από τον Υπουργό Τουρισμού αλλά και από τους τουριστικούς πράκτορες, ότι θα πάμε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω στο διπλασιασμό από πέρσι. Αυτό που ζητάμε εμείς και σαν εργαζόμενοι, το έχω ξαναπεί, είναι ο εμβολιασμός. Δηλαδή ζητάμε προτεραιότητα στον εμβολιασμό όλοι που ασχολούμαστε με τον τουρισμό και ειδικά οι αρχαιοφύλακες, όπως η Ξαναγή. Και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία έχει θέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξαναγών εδώ και αρκετό καιρό, για τους ξαναγούς δηλαδή που το επιθυμούν να μπουν και αυτοί σε προτεραιότητα, καθότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε κι εμείς στην πρώτη γραμμή και άμεσα εκτεθειμένοι. Το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο ο κλάδος μας το έχει ζητήσει, για να είμαστε και εμείς προστατευμένοι, αλλά και επίσης να έχουμε τα υψηλά στάνταρα που είχαμε και πέρυσι. Από τον Μάιο και μετά αναμένεται να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο ανάκτορο της Κνώσου και από τους τουρίστες κρουαζιέρας, με το πρώτο κρουαζιερόπλοιο να φτάνει στο λιμάνι του Ηρακλείου στις 14 Μαΐου. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο θα έρθει στο Ηράκλειο, και μάλιστα της ΤΟΥΗ, στις 14 Πέμπτου, το Μάιο δηλαδή, οπότε θα αρχίσει και η τουριστική περίοδος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η περσινή χρονιά, που μέσα στην πανδημία καταφέραμε και έφτασαν στο Ηράκλειο 6-7 κρουαζιερόπλοια. Αυτό μέτρησε πάρα πολύ. Αν λογαριάσω με 2-3 χιλιάδες την κάθε κρουαζιέρα, φανταστείτε γύρω στις 6 χιλιάδες την εβδομάδα δηλαδή. Μόνο τις κρουαζιέρες. 163 ανεπροσεγγείς κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο από Ισραήλ, Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, Γερμανία και άλλες χώρες. Από 14 Πέμπτου και έπειτα έχουν ήδη κλείσει 163 κρουαζιερόπλοια. Και να σας πω επίσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το λιμάνι του Ηρακλείου και από μικρότερες εταιρείες, οι πληρώτες των πλοίων. Οι πληρώτες των πλοίων με τα δρομολόγια που έχουμε κλείσει τώρα εμείς είναι αρκετά υψηλές, είναι γύρω στο 80%.